Να καλημερίσουμε τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Αντιπρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα και καλή χρονιά με υγεία. Καλή χρονιά με υγεία, κύριε Χατζηνικολάου. Εύχομαι και σε εσάς, στους ακροατές σας, σε όλους τους φίλους του Real, να είναι η χρονιά αυτή μια πολύ καλύτερη χρονιά από αυτή που έφυγε. Να είστε καλά. Ξεκινώ αμέσως με το θέμα της ημέρας, που είναι η Εκκλησία, και θα πάω μετά στον ανασχηματισμό και στο εμβόλιο. Θέλω να ρωτήσω γιατί επέλεξε η κυβέρνηση αυτό το ψυχρό τρόπο της ανακοίνωσης σε σχέση με την Εκκλησία και δεν προηγήθηκε κάποια επικοινωνία του Πρωθυπουργού με τον Αρχιεπίσκοπο, δεν βρέθηκε δηλαδή μια φόρμουλα επικοινωνίας ώστε να λιανθούν οι όποιες αντιδράσεις και να μην είμαστε στο παραπέντε μια σύγκρουση ανάμεσα σε πολιτεία και Εκκλησία. Λοιπόν, κύριε Χατζηνικολά, θα χάνω να ξεκαθαρίσω το εξής. Δεν έχουμε καμία διάθεση συγκρούσεως με την Εκκλησία. Μα απολύτως καμία. Όταν πήραμε την απόφαση παραμονή της πρωτοχρονιάς να ακολουθήσουμε μια επιθετική στρατηγική μειώσεως της πανδημίας, να πω και την ουσία της απόφασης το εξής. Η απόφαση τι λέει? Λέει ότι πριν πάμε σε ένα σταδιακό χαλάρωμα ορισμένων μέτρων, κάνουμε μια τελική προσπάθεια να μειωθεί όσο γίνεται περισσότερη πανδημία για να έχουμε μπροστά μας μεγαλύτερη ευελιξία χειρισμών. Κυρίως γιατί είδαμε ότι στις χώρες της Ευρώπης, όταν ξέσπασε το τρίτο κύμα, ξέσπασε με πολύ μεγάλη σφοδρότητα και με πολύ μεγάλη ένταση και δεν πρόλαβαν να το διαχειριστούν. Η απόφαση που πήραμε λοιπόν ήταν να κρατηθεί μυστική αυτή η απόφαση όσο γίνεται περισσότερο, διότι φοβηθήκαμε ότι αν έστω και για λίγες ώρες που ήταν ανοιχτή η αγορά διέρεε η καραντίνα, θα είχαμε φαινόμενα συνωστισμού στους δρόμους παρόμοια με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές πόλεις που απεδείχθησαν δυστυχώς για τις χώρες αυτές εξαιρετικά μοιραία. Τα παραδείγματα τα ξέρετε, δεν θα τα παραλάβω. Με αυτή λοιπόν τη λογική δεν έγινε και επικοινωνία με την Εκκλησία κατά τον τρόπο που το είπατε. Τώρα, καλώς κακώς, εγώ να δεχθώ το επιχείρημά σας. Δεν ήταν πρόθεση όμως μειώσεως της Εκκλησίας ή έλλειψη σεβασμού. Ήταν μια γενική απόφαση για να αντιμετωπίσουμε μια πολύ οξία φάση της πανδημίας σε όλη την Ευρώπη. Και να σας πω και κάτι ακόμα για την ουσία. Μία από τις πιο σφοδρές κριτικές που δέχθηκε η κυβέρνηση, και δεν φοβάμαι να σας το πω, και ένα από τα λάθη που κάναμε, ήταν ότι όταν οι λοιμοξιολόγοι μας είχαν εισηγηθεί μια παρόμοια στρατηγική στην Θεσσαλονίκη πριν τη γιορτή του Αγίου Δημητρίου, εμείς από σεβασμό στην παράδοση της πόλεως και στην Ορθοδοξία δεν κλείσαμε τότε τη Θεσσαλονίκη πριν τον Άγιο Δημήτριο. Και βάζουμε να κλείσουμε μετά τον Άγιο Δημήτριο. Σήμερα ξέρουμε ότι αυτό που κάναμε ήταν μεγάλο λάθος. Διότι καλώς κακώς την ημέρα του Αγίου Δημητρίου, παρά την καλή πρόθεση της Εκκλησίας εκεί να συνεργαστεί και να τηρήσει τα μέτρα, ο κόσμος προσήλθε στις εκκλησίες και όχι μόνο μέσα αλλά και έξω με μαζικό τρόπο, με αποτέλεσμα η διάδοση του κορονοϊού Θεσσαλονίκη να πάρει τις επόμενες εβδομάδες κριτικές διαστάσεις. Δεν είχαμε καθόλου τη βεβαιότητα ότι η εορτή των Θεοφανίων, μια εορτή που έχει πολύ πανηγυρικό χαρακτήρα, ότι θα προκαλούσε τα ίδια φαινόμενα συνωστισμού, προσέξτε, όχι με ευθύνη της Εκκλησίας, το τονίζω, η Εκκλησία τήρησε τα μέτρα στις γιορτές απαραίτητα και τους ευχαριστούμε. Αλλά διότι η φύση αυτής της λειτουργίας είναι τέτοια που συγκεντρώνει πάρα πολλούς πιστούς παραδοσιακά. Θέλαμε λοιπόν να προλάβουμε όλο αυτό το πράγμα. Τώρα, όλα τα υπόλοιπα να δεχθώ την κριτική. Τώρα, αλλά αυτή είναι η πρόθεσή μας. Τι θα γίνει αν αύριο οι ναοί ανοίξουν όπως αποφάσισε η Διαρκής Ιερά Σύνοδος? Θα επιβάλλετε αστυνομικά μέτρα έξω από τις εκκλησίες? Θα είναι τα μάτα απ' έξω και θα εμποδίζουν τους πιστούς να προσέλθουν? Πρώτα απ' όλα, εγώ έχω μία ελπίδα, μεταφέρω μία προσωπική ελπίδα, ότι ως αύριο θα έχουν επικρατήσει ηρεμότερες σκέψεις. Κυρίως διότι, κύριε Χατζηνικολά, αν αυτό που φοβόμαστε και αν αυτό που φοβούνται οι γιατροί βγει αληθινό και πράγματι μαζευτεί πολύ κόσμο στις δύο εκκλησίες και τις επόμενες ημέρες έχουμε ξαφνικά αύξηση του ιού, θα φερνήσουμε πολλούς νεκρούς και όλοι μας οι κόποι θα έχουν πάει χαμένοι. Και δεν πιστεύω ότι η Εκκλησία της Ελλάδος, που έχει δείξει μια τόσο μεγάλη υπευθυνότητα όλο αυτό το διάστημα, θέλει να πάρει πάνω από μια τόσο μεγάλη ευθύνη. Άρα λοιπόν πιστεύω ότι πριν να αρχίσουμε τη συζήτηση της καταστολής, γιατί το μελέτη είναι η εφαρμογή του νόμου, ναι, ναι. Να το ξεκαθαρίσω, αυτονοήτως οι νόμοι ισχύουν για όλους, έτσι. Λοιπόν, αλλά αυτό είναι το επόμενο βήμα. Εγώ θα μείνω στο προηγούμενο. Μέχρι αύριο υπάρχει ο χρόνος όλοι πολύ ψυχρεμότερα να καταλάβουμε ότι αν οι πιστοί προσέλθουν με τον παραδοσιακό τρόπο σε μεγάλους αριθμούς στην εορτή των Θεοφανίων και ο ένας είναι πάνω στον άλλον, η διάδοση του κορονοϊού, όπως είχε αποδείξει πια η ζωή, είναι αναπόφευκτη.
Ελπίζετε επομένως ότι θα υπάρξει κάποια λύση συμβιβαστική μέχρι το βράδυ. Έτσι ελπίζουμε. Τώρα, έρχομαι... Πάντως, δεν είναι η απόφασή μας αυτή προσβολή στην πίστη μας ή διάθεση συγκρούς με την Εκκλησία, θα το πω για πολλωστή φορά. Αλλά θέλω να δείτε ποια είναι η μεγάλη αγωνία που έχουμε και πιστεύω είναι αγωνία όλου του ελληνικού λαού. Το τρίτο κύμα του κορονοϊού έχει χτυπήσει με φοβερή σφοδρότητα, κύριε Χατζηνικολάου. Όταν βλέπετε την καγκελάριο Μέρκελ να κάνει αυτό το πρωτοχρονιάτικο διάγγελμα που έκανε και να λέει ότι το εθνικό σύστημα της Γερμανίας, της υγείας, είναι ένα βήμα προς την κατάρρευση, που είναι το καλύτερο μέσα στον κόσμο, έχει περισσότερες μέσα στον κόσμο. Όταν βλέπετε τον Μπόρις Τζόνσον σχεδόν κλαίγοντας χθες να βάζει τρίτη σκληρή καραντίνα στο Ηνωμένο Βασίλειο. Παιδιά, να κάνουμε το σταυρό μας και να προσευχηθούμε να μην έρθει το δοκίμα στην Ελλάδα. Γιατί αν έρθανε πολύ αργά. Τώρα, πρέπει να σας πω ότι από την άλλη μεριά οι πολίτες αισθάνονται και το βλέπω από τα μηνύματα που δέχομαι, κύριε Υπουργέ, ότι δεν υπάρχει δικαιοσύνη στα μέτρα, ότι δηλαδή δεν ισχύουν τα ίδια μέτρα και σταθμά για όλους. Παράδειγμα, λένε εύκολα μπορείς να πας στο Ντουμπάι, δύσκολα μπορείς να πας στο γειτονικό νομό να δεις τους γονείς σου, τους γέροντες γονείς σου. Δεν είχαμε κλείσει την αεροπορική σύνδεση της Ελλάδας με το εξωτερικό. Δεν είναι θέμα Ντουμπάι. Η Ελλάδα δεν είχε κλείσει την αεροπορική της σύνδεση με το εξωτερικό. Τότε αν κάποιος αποφάσισε μεταξύ όλων του πλανήτη να πάει στο Ντουμπάι... Γιατί δεν μπορώ με τα ίδια μέτρα να ταξιδέψω στο γειτονικό νόμο και μπορεί ο άλλος να πάει στο Ντουμπάι. Μα σας είπε κανείς από εμάς, εμείς χαιρόμαστε ή επικροτούμε ότι φύγαν όλοι και πήγαν στο Ντουμπάι. Ο λόγος που δεν έχουν κλειστεί οι αεροπορικές συνδέσεις είναι γιατί υπάρχουν επαγγελματικοί λόγοι, υπάρχουν σοβαροί προσωπικοί λόγοι, υπάρχουν λόγοι υγείας που δεν μπορεί να κλείσει τα ταξίδια. Τότε ο κάποιος χρησιμοποίησε αυτή την ευελιξία για να πάει να κάνει ρεβεγιόν. Θέλω να είμαι ειλικρινής, κύριε Χατζηνικολάου. Τι ζητήσαμε? Να χάσετε ένα ρεβεγιόν για να μπορούμε να πέσουμε τη δημόσια υγεία. Τόσο φοβερό ήταν να θυσιάσουν κάποιοι των ρεβεγιών τους, κύριε Χατζηνικολάου, μια φορά στη ζωή τους. Τόσο φοβερό ήτανε. Τώρα έρχομαι στον ανασχηματισμό. Δέχεται κριτική ο Πρωθυπουργός και το Μέγαρο Μαξίμου ότι ενώ τα προηγούμενα χρόνια μιλούσε για μικρά και ευέλικτα κυβερνητικά σχήματα, εδώ έχουμε ένα κυβερνητικό σχήμα που είναι γίγας. Είναι κυβερνητικό σχήμα 59 υπουργών. Είναι ένα από τα 2-3 μεγαλύτερα που είχε η χώρα ποτέ. Η υπουργή είναι 18. Όμως δέχομαι ότι το σύνολο του κυβερνητικού σχήματος είναι αυτό που λέτε. Όμως θα σας πω τη γνώμη μου. Και δεν είναι τωρινή, δεν είναι για τον ασχηματισμό το χθεσινό, είναι αν δείτε στην εντέξη μου διαχρονική. Σήμερα το έχω πει και σε εκπομπές στον ελληνικό κατά το παρελθόν 100%. Το μικρό και ευέλικτο σχήμα που διαρκώς λέμε, έχει νόημα να το λες σε ένα κράτος το οποίο η δημόσια διοίκηση λειτουργεί αυτόματα. Και εκεί πραγματικά δεν χρειάζεται πολλούς υπουργούς ή υπουργούς, γιατί λειτουργεί από κράτο το κράτος μόνο του. Κύριε Χατζηνικολάου, μετά από αρκετές υπουργικές θητείες σε διαφορετικά υπουργεία, μπορώ να σας πω ειλικρινά τη γνώμη μου. Η Ελλάδα δεν χρειάζεται μικρό σχήμα. Χρειάζεται σχήμα που να δουλεύει. Και αν χρειάζεται 200 υπουργούς για να μπαίνουν υπογραφές, 200 να έχει. Το θέμα είναι να βγει με τη δουλειά. Λοιπόν, εγώ δεν αισθάνομαι ότι η Ελλάδα έχει μια τέτοια δημόσια διοίκηση που μπορεί να λειτουργήσει αυτόματα. Δεν το αισθάνομαι. Και επομένως θεωρείτε ότι ορθά έχουμε φτάσει στους 59 υπουργούς. Ασφαλώς και ορθά. Και θα σας πω και το εξής. Όλες οι κυβερνήσεις που θυμάμαι τον εαυτό μου από την περίοδο ακόμα του Ανδρέα Πανδρέου μιλάνε για το μικρό και ευέλικτο υπουργικό σχήμα. Φαντάζομαι το θυμάστε και εσείς. Καλά, ο Ανδρέας είχε φτάσει και τους 64. Άλλο λέω. Λέω ότι όλοι, δεν λέμε και δικό τον Ανδρέα. Λέω όλοι το έχουν πει αυτό κατά καιρούς. Δεν είναι έτσι? Ναι, ναι. Έχει τηρηθεί? Όχι. Όλοι κακοί ήταν οι πρωθυπουργοί. Μα δεν δουλεύει, σας λέω. Δεν δουλεύει ίσως γιατί δεν μπορεί να κάνουν τις ισορροπίες τους με την κοινοβουλευτική τους ομάδα. Διότι αλλιώς ισορροπίες. Αν κάνεις τον ένα στους. Κύριε Υπουργέ, αν κάνεις τον ένα στους δύο βουλευτές υπουργό, αλλιώς ισορροπίες με την κοινοβουλευτική ομάδα. Και αλλιώς αν κάνεις 18 ή 20. Δεν θα υπεκφύγω. Και αυτό που λέτε είναι μέσα στο κοινοβουλευτικό παιχνίδι. Για να είμαι καθαρός. Όμως εγώ θα σας φέρω ένα παράδειγμα από το πρώτο παρελθόν. Θυμάμαι την πρώτη κυβέρνηση του Γιώργου Παπανδρέου που είχε συνενώσει, αν θυμάστε, πάρα πολλά υπουργεία σε υπερυπουργεία. Δεν ξέρω αν το θυμάστε. Βεβαίως. Εδώ πέρα, με το υπουργείο που είμαι εγώ ήταν η κυρία Κατσέλη, που ήταν το Υπουργείο Ανάπτυξης το σημερινό, με άλλα 2-3 υπουργεία. Ταυτιλίας, αγροτικής ανάπτυξης κλπ. Σε ένα υπουργείο. Δούλεψε? Όχι, δεν δούλεψε. Μα δεν μπορεί ένα υπουργό να το κυβερνήσει, γιατί στην Ελλάδα τελικά όλα καταλήγουν τον υπουργό, σας λέω. Τι να κάνει ένα υπουργό? Σε ένα κράτο που δεν καταλήγει τίποτα στον υπουργό.
και ο υπουργός είναι μόνο για να χαράζει την πολιτική, να το δεχθώ. Σε ένα κάτω τελικός υπογράφων τελικά είναι ο υπουργός. Πώς δεν υπογράφει ο υπουργός. 100.000 τη μέρα μπορεί να βάζει. Πάμε και στο θέμα του εμβολιασμού, που είναι κρίσιμο θέμα, διότι όλοι περιμένουμε πότε θα ξανανοίξει η οικονομία. Φαίνεται ότι πάμε με τον αραμπά, ενώ είχαμε την αίσθηση ότι θα πάμε με υπερταχεία. Ένα λεπτό. Για να πούμε ότι πάμε με τον αραμπά, θα πρέπει να αποδειχθεί ότι ο σχεδιασμός που ανακοίνωσε η κυβέρνηση δεν έχει επιτευχθεί. Τι έχει ανακοινώσει η κυβέρνηση από την αρχή? Ότι ο μαζικός εμβολιασμός των υγειονομικών. Δεν μιλώ μόνο για την Ελλάδα. Όλη η Ευρώπη πάει με τον αραμπά. Εδώ στη Γερμανία γίνεται χαμός. Όχι. Ένα λεπτό. Μιλάω απλά πολλά για την Ελλάδα και ήταν τόσο μεγάλο. Εγώ μίλησα για το μικρό. Εσύ μου λέτε για το μεγάλο. Λοιπόν, όπως το μικρό, για να κλείσω εμάς, εμείς είπαμε από τις 4 Ιανουαρίου θα ξεκινήσουν οι μαζικοί εμβολιασμοί των υγειονομικών και θα έχουν ολοκληρωθεί μέχρι τις 20 Ιανουαρίου όλοι οι υγειονομικοί και όσοι είναι μέσα στο γεροκομείο. Αυτός ο σχεδιασμός θα επιτευχθεί. Άρα αυτό που θα γίνει. Τώρα, ως προς το μεγάλο που λέτε, ποιο δηλαδή, ότι η Ευρώπη πήρε λιγότερα εμβόλια, αυτό μου λέτε. Πήρε πολύ λίγα εμβόλια. Πολύ λίγα εμβόλια. Δεν έχω λόγο να σπωσώ τα. Συμφωνώ μαζί. Κύριε Υπουργέ, δείτε το Ισραήλ. Είναι ήδη στο 12% του πληθυσμού ο εμβολιασμός. Το Ισραήλ είναι ένα κράτος πρότυπο. Το έχω πει χιλιάδες φορές. Μακάρι να είμαστε όλοι Ισραήλ. Το Ισραήλ είναι ένα κράτος πρότυπο. Και θα πρέπει να το μιμηθούμε σε πάρα πολλά πράγματα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απεδείχθη ότι πήρε λιγότερα εμβόλια. Συμφωνώ μαζί. Αλλά δείτε και την αλλακτική, ε. Αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να πάρει εμβόλια η Ελβετία. Χώρα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο, δεν έχει πάρει ακόμα εμβόλιο. Τώρα, τι βλέπετε με τους ρυθμούς που προχωρά ο εμβολιασμός? Πότε θα μπορούμε να πούμε ότι επιστρέφουμε στην κανονικότητα? Θέλω να πιστεύω. Όλοι ελπίζαμε πριν σύντομα από το καλοκαίρι. Θα σας πω. Θα και χάσουμε πάλι, άλλη μια τουριστική περίοδο. Όχι. Προς Θεού, άμα συμβεί αυτό, κύριε Χατζηνικολάου, άμα συμβεί αυτό, η ζωή, η ζημιά θα είναι αφοβερή. Θέλω να πιστεύω ότι σύντομα θα εγκριθεί και το εμβόλιο της Moderna και το εμβόλιο της AstraZeneca και θα μπορέσουμε γρήγορα να συμπληρώσουμε τις δόσεις που μας έχουν λείψει τώρα και να επιταχύνουμε τους ρυθμούς τις επόμενες εβδομάδες. Πρέπει να διασωθεί η επόμενη τουριστική περίοδος, πάση δυνάμη για την Ελλάδα, να ζήσουμε ζωή και θανάτου. Κύριε Υπουργέ, πριν από λίγο, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, ο κύριος Βελόπουλος, όταν τον ρώτησα, γιατί πρόεδρε δεν πας να εμβολιαστείς, όπως πήγαν οι πρόεδροι των άλλων κοινοβουλευτικών κομμάτων, μου είπε, μας καλούν να υπογράψουμε ένα χαρτί όπου παίρνουμε εμείς την ευθύνη και όχι η φαρμακευτική εταιρεία, αν υπάρξουν παρενέργειες στο εμβόλιο. Και πάνω σε αυτό οικοδόμησε μια επιχειρηματολογία για την ασφάλεια του εμβολίου. Εγώ έκανα το εμβόλιο και δεν έχω υπογράψει κανένα τέτοιο χαρτί. Δεν μου βάλανε όλα κανένα τέτοιο χαρτί. Μόνο το ιστορικό μου με πήρε γιατρός, αν έχω αλλεργίες, αν παίρνω φάρμακα. Οι πολίτες καλούνται να υπογράψουν τέτοιο χαρτί που είπε ο κύριος Βελόπουλος. Εγώ σας λέω, δεν είμαι ειδικός, δεν είμαι στον εμβολιασμό υπεύθυνος. Αλλά λέω όμως, από την προσωπική μου εμπειρία τέτοιο χαρτί δεν υπέγραψα. Είναι ασφαλή τα εμβόλια? Αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα. Δεν έχω μέσα μου, και σας το λέω και ως πρώην Υπουργός Υγείας, την παραμικρή αμφιβολία την ασφάλεια του εμβολίου. Πρώτα απ' όλα η τεχνολογία που κρύβουν τα εμβόλια της Moderna και της Pfizer, δηλαδή αυτό που λέμε τα mRNA, είναι ένα θαύμα της επιστήμης. Αν κάτσει να σου εξηγήσει ένας ειδικός τι είναι αυτό που φτιάξανε, είναι σαν να λέμε η Ferrari των εμβολίων. Είναι φοβερό αυτό που κάνει. Είναι μια νίκη της ανθρωπότητας και της επιστήμης έναντι του ιού. Δεύτερον, κύριε Χατζηγολά, αυτό πολύ απλά με γλώσσα που θα την καταλάβει και ο κύριος Βελόπουλος, γιατί είναι άνθρωπος πιάτσας. Μια εταιρεία όπως η Pfizer, που κάνει πέρσι το 19, έκανε 263 δισεκατομμύρια δολάρια τζίρο, θα ρίσκαρε την επιβίωσή της δίνοντας στον κόσμο έναν ιό, ένα εμβόλιο που θα προκαλέσει προβλήματα μαζικά στην υγεία του πληθυσμού, να την τρέχουν στα δικαστήρια όλα τα επόμενα 1000 χρόνια? Το πιστεύετε αυτό, κύριε Χατζηγολάου? Τρελή είναι οι άνθρωποι. Λοιπόν, τα πρωτόκολλα για να εγκριθεί ένα τέτοιο εμβόλιο είναι πάρα πολύ αυστηρά. Στο επιχείρημα ότι πήγε γρήγορα. Πήγε γρήγορα. Βεβαίως και πήγε γρήγορα. Γιατί πήγε γρήγορα? Γιατί στα άλλα εμβόλια βρίσκεις 15.000 εθελοντές στα 3 χρόνια και σε αυτό το εμβόλιο, επειδή δώσαν πάρα πολλά λεφτά, βρήκαν 65.000 εθελοντές ένα χρόνο. Γιατί πήγε πιο γρήγορα? Γιατί για να κάνεις που πήραμε με τα πολλαιότερα εμβόλια σου δίνανε, ξέρω εγώ, 1.000 δολάρια, για τους δίνανε 20.000. Έπεσε πολύ χρήμα λόγω της πολύ μεγάλης ανάγκης να υπάρξει το εμβόλιο και αυτό επιτάχει να φοβερά διαδικασίες. Δεν υπάρχει συνωμοσία εδώ. Τώρα, γυρίζω και κλείνω με αυτό. Εγώ να σας πω, κύριε Χατζηνικολάου, θεωρώ τον εαυτό μου τυχερό που έκανα το εμβόλιο. Και δέχομαι μόνο την ανάποδη κριτική. Γιατί κάποιοι να προηγηθούν, αυτή είναι σωστή κριτική.
Το εμβόλιο το κάνουμε όλοι. Όποιοι του προσφερθεί το εμβόλιο πρέπει να μην χάσει την ευκαιρία που να το κάνει. Εγώ έχω πει ότι θα κάνω και τα τρία αν μπορέσω. Λοιπόν, αστειεύομαι, αστειεύομαι. Αλλά το ένα το κάνετε σίγουρα. Αστειεύομαι, κύριε Υπουργέ, αστειεύομαι. Κλείνω με θέμα της αρμοδιότητάς σας. Τι θα γίνει με την αγορά? Το click away πολλοί εμίσησαν, αλλά τώρα που δεν το έχουν... γελάτε. Ξέρετε, εγώ γελάω τον εξής λόγο. Αφού δύο εβδομάδες με βρίζανε γιατί έκανα το click away, τώρα με βρίζουν γιατί έκλεισε. Γιατί σταμάτησε το click away. Ναι, ναι. Ας αποφασίσουν, το θέλουν, δεν το θέλουν, να μην κάνουμε χρόνο. Λοιπόν πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα τώρα, το επόμενο διάστημα? Την Πέμπτη αγορά. Θα έχουμε τελική μας σύσκεψη με τους λοιμοξιολόγους. Ο λόγος που σας το λέω αυτό είναι γιατί πάντα οι αποφάσεις μου θα λαμβάνουν ως γνώμονα το να μην είναι στην Ελλάδα το τρίτο κύμα που έλεγα προηγουμένως. Το θεωρώ. Το πιο μεγάλο πράγμα για μας, αν δεν τα καταφέρουμε και έρθει το κύμα στην Ελλάδα, θα έχουν πεταχθεί στο βρόντο όλες μας οι θυσίες και θα είναι κρίμα. Λοιπόν, εάν όλα πάνε καλά, προς το παρόν φαίνεται ότι πηγαίνουν καλά, αλλά η σημερινή μέρα, να ξέρετε, είναι πολύ κρίσιμη. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί τις προηγούμενες μέρες είχαμε λιγότερα τεστ. Σήμερα έχουμε την ημέρα με τις πολλές χιλιάδες τεστ. Άρα σήμερα το απόγευμα θα έχουμε μια καλή εικόνα του τι πραγματικά συμβαίνει με την πανδημία, πόσο μας επηρέασε η ρεβεγιόν, το Χριστουγέννο κτλ. Εάν εξακολουθούμε να πηγαίνουμε καλά, τη Δευτέρα, 11 του μηνός, θα επιστρέψουμε στο status quo ante. Λέει, θα είμαστε ακριβώς όπως ήμασταν πριν τη νέα καραντίνα. Και μετά, την εβδομάδα 11 με 18, θα κάτσουμε να δούμε πώς θα πάμε σε μια επόμενη φάση αγοράς, όπου θα λειτουργεί με μια μεγαλύτερη ευελιξία, πάντα υπό την προϋπόθεση ότι ο ιός εξακολουθεί να είναι υπό έλεγχο. Ευχαριστώ θερμά τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη. Καλημέρα, Υπουργέ. Καλημέρα, να είστε καλά.